Σε ένα τροφοδοτικό χαμηλής τάσης συνδέουμε δύο αντιστάτες στη σειρά και συνδέουμε και ένα αμπερόμετρο για να μπορούμε να προσδιορίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ανάβουμε το τροφοδοτικό, το ρυθμίζουμε σε τάση περίπου 4 volts και ανάβοντας το αμπερόμετρο βλέπουμε ότι η ένταση του ρεύματος είναι περίπου 72 mA. Με ένα βολτόμετρο υπολογίζουμε την τάση στα άκρα της αντίστασης R1. Βλέπουμε ότι η τάση είναι περίπου 0,691 volts. Μετράμε την τάση στα άκρα της αντίστασης R2 και βλέπουμε ότι η τάση είναι περίπου 3,23 volts. Υπολογίζουμε και την τάση στα άκρα της πηγής η οποία είναι 4,02 volts. Στο τροφοδοτικό χαμηλής τάσης συνδέουμε δύο αντιστάτες R1 και R2 παράλληλα. Κάθε αντιστάτης συνδέεται με ένα αμπερόμετρο για να μπορούμε να προσδιορίσουμε την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη και έχουμε και ένα τρίτο αμπερόμετρο που δείχνει την ολική ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. Ανάβουμε το τροφοδοτικό, το ρυθμίζουμε σε τάση περίπου 4 volts και ανοίγουμε τα αμπερόμετρα. Βλέπουμε ότι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 είναι περίπου 360 mA. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 είναι περίπου 77,6 mA και η ολική ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή είναι περίπου 437 mA. Χρησιμοποιούμε ένα βολτόμετρο το οποίο το συνδέουμε στα άκρα της αντίστασης R1 για να υπολογίσουμε την τάση, η οποία είναι περίπου 3,55 volts. Μετράμε και την τάση στα άκρα της αντίστασης R2 και η τάση είναι περίπου 3,58 volts. Και τέλος, μετράμε και την τάση στα άκρα της πηγής. Και βλέπουμε ότι η τάση είναι περίπου 3,93 volts.